Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 σήμερα, κρίσιμη ημέρα για τις ευρύτερες πολιτικές μας εξελίξεις. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει και το βράδυ θα δούμε αν θα πάρει την πρόταση μομφής. Κατά την χθεσινή ημέρα, ένα πολιτικό θρίλερ ολοκληρώθηκε μπροστά στα μάτια όλων μας. Συμπεράσματα. Ο Πρωθυπουργό δεν είναι γαντζωμένος από μία καρέκλα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται και ζητά να συζητηθούν όλα τα δυνατά σχήματα συνεργασίας. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι θα ψηφίσει η παράταξή του η αξιωματική αντιπολίτευση τη Δανειακή Σύμβαση. Παρά τα ολοκληρώνει την πρότασή του για κυβέρνηση μεταβατική, η οποία δεν θα αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα περιορισμένου σύντομου χρόνου με σκοπό την υπογραφή, την ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης και τις εκλογές. Αυτά είναι τα καινούργια δεδομένα. Επί της ουσίας, αυτά που ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Η Δανειακή Σύμβαση αποτελείται από 35 άρθρα. Όπως έχετε αντιληφθεί, οι Ευρωπαίοι ζητούν από την Ελλάδα μετά την ανάκληση του δημοψηφίσματος να ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση. Αυτή είναι η συμφωνία της 26ης προς 27η Οκτωβρίου και αυτή πρέπει να υλοποιηθεί. Για τους πολίτες η δανειακή σύμβεση σημαίνει αρκετά πράγματα. Μερικά τα είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή μας. Τα υπέρ είναι ότι ο τόπος απαλλάσσεται από χρέος 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω του κουρέματος, το οποίο συμφωνήθηκε ο τόπος θα χρηματοδοτηθεί με 130 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι σε βάθος χρόνου οι Έλληνες με τη Δανειακή Σύμβαση αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις όπως διατυπώνονται στη Δανειακή Σύμβαση. Είναι σίγουρο ότι είναι επώδυνες οι δεσμεύσεις. Εφεδρίες, μείωση δημόσιου τομέα, αποκρατικοποιήσεις, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων. Ο ελληνικός λαός, κατά την ταπεινή μας γνώμη, πριν εκφράζει γνώμη για το ένα ή το άλλο, πρέπει να διαβάσει τη Δανειακή Σύμβαση. Να δει τι λέει η Δανειακή Σύμβαση. Και αν μπορεί να την αποδεχτεί, τότε να μιλάει και να διατυπώνει ξεκάθαρη θέση. Όχι όμως να μιλούμε στο όνομα της Δανειακής Σύμβασης χωρίς να έχουμε ιδέα τι αυτή λέει. Αυτή είναι μία κρίσιμη παράμετρος επιπολιτικού επίπεδου. Έχω την αίσθηση ότι φάνηκε ξεκάθαρα το αδιέξοδο της πρότασης του Γιώργου Παπανδρέου για δημοψήφισμα. Πέραν του χαρακτήρα του αδιεξόδου θα του έδινα και το χαρακτήρα της πολιτικά μη ολοκληρωμενη σκέψης, πρότασης και υλοποιηση πολιτικής. Τρίτον, ήταν μία πολύ άκομψη, πολύ άστοχη θέση, ένα χειρισμό, θα έλεγα, ο οποίο οδήγησε την Ελλάδα στα μάτια των Ευρωπαίων να ξεπέσει ακόμα περισσότερο. Εάν το έχετε αντιληφθεί, κύριε Παπανδρέου, η χώρα μας έγινε ο περίγελος, ο περίγελος στον κόσμο. Όλη η Ευρώπη, η Αμερική, η Κίνα οι G20 συζητούν για την Ελλάδα, για το ελληνικό πρόβλημα. Και είμαστε πάντοτε στα προστοσέλιδα. Αυτό είναι και δικό σας επίτευγμα, κύριε Παπανδρέου. Η άποψή μου για την κυβέρνηση Παπανδρέου είναι ότι αντιλήφθηκε το περίγραμμα του προβλήματος, ότι με καλές προθέσεις προσπάθησε να το αντιμετωπίσει, πλην όμως η επιδιαιτία πολιτική της δεν ήταν επαρκής, δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση, ήταν μία πολιτική που οδήγησε τον τόπο στην ύφεση, στη μιζέρια, στην ανεργία, στη δυστυχία. Δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου με την Τρόικα οτιδήποτε θα μπορούσε να περισσώσει, α, εάν θέλετε, δικαιώματα των εργαζόμενων, των μη προνομιούχων και βεβαίως η κυβέρνηση, έτσι, τώρα θυμήθηκε τις τράπεζες, ουδέμια πολιτική άσκησε κατά των εχόντων και, μη, κατά των εχόντων και κατεχόντων. Ουδέμια. Όλα τα πήρε από τους μη έχοντες. Επί της νέας δημοκρατίας, ο Σαμαράς θέλει να γίνει Πρωθυπουργό και με ενοχλεί απίστευτα ότι αυτή η πολιτική αντίληψη του να γίνω εγώ χαλήθη στη θέση του χαλήθη, θα φέρει και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι κορόιδευε τον κόσμο η πεποίθηση και αυτού νου και όλων των κεντρικών στελεχών του κόμματος ήταν πάντοτε ναι στη δανειακή σύμβαση, πάντοτε και ναι στα μνημόνια και απλώς εξαπατούσαν συνειδητά και ψυχρά την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα τη δείτε λίαν συντόμως μπροστά σας, ειδικά εάν θα γίνουν κυβέρνηση αυτοί οι άνθρωποι. Η αριστερά έχει μια εξαιρετικά αδιέξοδη ρητορική. Δυστυχώς ξεκινά λες και έχει λυθεί το ελληνικό πρόβλημα του δημόσιου χρέους στο σκεπτικό της. Ουδέποτε το σκεπτικό της αριστεράς εστιάζεται στο ζήτημα του δημόσιου χρέους. Άλλος η πολιτική πρόταση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έξοδο από τις υποχρεώσεις όπως διατυπώνει το κουκούέ με την οποία εγώ διαφωνώ πλήρω, αλλά είναι μια σεβαστή θέση θα οδηγήσει την Ελλάδα να είναι αρκετά χρόνια πίσω. Αυτό εκτιμώ. Μπορεί να μην είναι και έτσι, αλλά αυτό εκτιμώ εγώ. Αδιέξοδη λοιπόν κατά την ταπεινή μου άποψη η ρητορική της αριστεράς η οποία δεν αντιμετωπίζει το κεντρικό πρόβλημα της ύπαρξης του τεράστιου δημόσιου χρέους. Σας ευχαριστώ πολύ.